Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Super Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε τούρτα παγωτό πραλίνα. Σε μόλις 5 λεπτά θα έχουμε ετοιμάσει όλη την τούρτα, θα τη βάλουμε στην κατάψυξη να παγώσει και στο τέλος θα φάτε την πιο βελούδινη, μοναδική πραλινένια τούρτα που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βγω ακριβή στο λόγο μου. Σας είπα ότι σε 5 με 10 λεπτά θα είναι έτοιμη η τούρτα για την κατάψυξη και πρέπει να είναι έτοιμη. Χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα να χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος, να φτιάξουμε μία σαντιγή. Οπότε. Για αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε κρέμα γάλακτος Όλυμπος. Έχει πλούσια γεύση και βελούδινη υφή. Φτιάχνεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα. Και να θυμάστε ότι όσο πιο καλό το γάλα, τόσο πιο καλή η κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 800 ml κρέμα γάλακτος. Να σας πω ότι θα κάνουμε μια γιγαντιαία τούρτα πραλίνα. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε πιο μικρή, απλά μειώνετε στη μέση όλα τα υλικά. Μπορείτε να φτιάξετε στη μέση την τούρτα, αλλά θα χρειαστείτε μεγάλο μπολ. Αλλά εμείς θα φτιάξουμε μια τούρτα για 10-12 άτομα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα τα υλικά είναι αρκετά, γιατί χρειάζεται να κάνουμε ένα καταπληκτικό γλυκάκι για πάρα πολλά άτομα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χτυπήσουμε τη σαντιγή μας. Χρειαζόμαστε 35% λιπαρά σαντιγή για να μπορέσει να δέσει το παγωτό μας και να έχει βελούδινη υφή. Σε περίπτωση που βάλουμε λιγότερα λιπαρά ή η κρέμα μας δεν είναι πολύ καλή, τότε το παγωτό μας θα παγώσει μες στο ψυγείο και δεν θα κόβεται. Είναι το κλασικό παγωτό που κόβουμε και είναι πάγος αυτό. Εμείς θέλουμε να έχει βελούδινη υφή, γι' αυτό το λόγο πρώτα απ' όλα χτυπάμε την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει ωραία βελούδινη σαντιγή και στη συνέχεια σχεδόν τελειώσαμε. Και με το που η σαντιγή μου γίνει σαν ωραίο γιαουρτάκι, κοιτάξτε εδώ, θέλουμε να έχει αυτή την υφή, να μην μπήξει τελείως. Ρίχνουμε μέσα την πραλίνα μας. Νομίζω ότι έχετε μπει ήδη στο mood της γεύσης που θα έχει η τούρτα. Θα είναι ό,τι πιο σοκολατένιο πραλινένιο έχετε δοκιμάσει ποτέ σε τούρτα. Ξαναλέω ότι όλες οι ποσότητες είναι αρκετές. Θα φτιάξουμε μια γιγαντιαία τούρτα σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μικρότερη ποσότητα. Είστε δύο άτομα, απλά μειώνετε στη μέση ή στο 1 τέταρτο τη συνταγή. Μπορείτε να κάνετε και στο 1 τέταρτο τη συνταγή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, ανακατεύουμε την πραλίνα μαζί με τη σαντιγή. Και μόλις ανακατέψουμε λίγο, και όπως βλέπετε δεν έχουν ανακατευτεί οι άκρες από το μίξερ, αλλά δεν μας πειράζει. Βγάζουμε το μίξερ και συνεχίζουμε το ανακάτωμα στο χέρι, γιατί δεν θέλουμε να παρανακατέψουμε. Σε περίπτωση που παρανακατέψουμε, υπάρχει περίπτωση να σφίξει πολύ η σαντιγή και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Και κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Μία υπέροχη μους πραλίνα. Από αυτή τη μους πραλίνα θα τη βάλουμε στην κατάψυξη και θα γίνει ένα υπέροχο παγωτό πραλίνα. Τώρα, το φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι το πώς θα φτιάξουμε τη συνταγή. Έχουμε εδώ πέρα ουσιαστικά τη βάση του παγωτού μας, έχουμε φουντούκια γιατί φτιάχνουμε ένα παγωτό πραλίνα, έχουμε έξτρα πραλίνα και έχουμε ένα μπολ που ουσιαστικά θα στήσουμε όλο το γλυκό μας εδώ πέρα. Παίρνουμε μία μεμβράνη, γιατί πρέπει να φτιάξουμε μία βάση που να μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Και κόβουμε τη μεμβράνη, εδώ. Παίρνουμε λίγο ακόμα μεμβράνη και σταυρώνουμε ουσιαστικά για να φροντίσουμε να πάει μεμβράνη παντού σε όλο τον μπολ μας. Εδώ, κοιτάξτε, εδώ και εδώ. Βάζουμε λίγο παραπάνω, γιατί η μεμβράνη θα διασφαλίσει ότι το παγωτό μας θα ξεφορμαριστεί πάρα πολύ εύκολα. Κοιτάξτε, τέλεια. Αφήνουμε αυτά στην άκρη. Και εδώ πέρα έχω πάρει έτοιμο κέικ. Έτοιμο κέικ του εμπορίου. Ή μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε συνταγή κέικ έχω ετοιμάσει και εγώ. Και θα κόψουμε σε ωραίες φετούλες. Εδώ. Πονότι κέικ περισσέψει. Το τρώτε. Και πάμε να χτίσουμε μία βάση για το παγωτό μας. Λοιπόν, παίρνουμε το κέικ και αρχίζουμε να το βάζουμε πάνω από τη μεμβράνη. Εδώ. Να σου πω ότι η συνταγή γίνεται και χωρίς κέικ. Κανονικά μπορείτε να πάρετε και να ρίξετε κατευθείαν μέσα τη μους που ρίξαμε πραλίνες και να την βάλετε στην κατάψυξη. Αλλά έτσι με το κέικ δίνουμε περισσότερο βάση. Γίνεται ακόμα πιο πλήρες, να το πω, το παγωτό. Γιατί έχουμε μέσα και μπισκότο, γιατί έχουμε μέσα και το κέικ, τη βάση, το παντεσπάνι. Οπότε γενικά είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο. Λοιπόν, θα σπάσω λίγα κέικ εδώ πέρα. Κάποια κομμάτια που είναι, έχουν μεγάλο κενό εδώ πέρα, ας πούμε, θα τα συμπληρώσω. Ίσως να βάλω λίγο και εδώ. Πώς φαίνεται τώρα? Φανταστικό. Τώρα, άκου φίλε μου τι θα κάνουμε. Έτσι όπως είναι, κοίταξε εδώ, παίρνουμε τη Μαρίς και ρίχνουμε τη μισή γέμιση πραλίνας μέσα. Καταπληκτικό. Λοιπόν, με το που ρίξουμε τη μισή γέμιση, θα ρίξουμε φουντούκια, γιατί θέλουμε, καθώς θα κόβουμε το παγωτό μας, να υπάρχουν φουντούκια παντού. Θα ρίξουμε λίγο ακόμα πραλίνα
Γιατί θέλουμε, καθώς κόβουμε το παγωτό μας, τι να έχουμε. Layers από πραλίνα. Αυτό που έχετε δει και σας αρέσει, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και μόλις κάνουμε αυτό, θα βάλουμε άλλη μία στρώση από το κέικ μας. Εδώ. Θα ρίξουμε λίγο ακόμα φουντούκια. Εδώ. Και θα ρίξουμε λίγο ακόμα πραλίνα. Πώς σας φαίνεται τώρα? Πανεύκολη. Τώρα ρίχνουμε την υπόλοιπη μους πραλίνας από πάνω, που ουσιαστικά είναι η βάση του παγωτού μας. Μα κοιτάξτε εδώ, δεν είναι φανταστικό? Και πάμε να ρίξουμε λίγο ακόμα φουντούκια. Βασικά θα τα ρίξω όλα. Κάνουμε ένα κέικ πραλίνας. Οπότε όσα περισσότερα φουντούκια βάζουμε, τόσο πιο ωραία θα βγει. Θα ρίξω λίγο ακόμα πραλίνα από πάνω, εδώ. Είναι λίγο η τούρτα παγωτό της υπερβολής, αλλά νομίζω πως μας αρέσει κάτι τέτοιο. Είναι φανταστικό. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να δημιουργήσω μία βάση, γιατί όλο αυτό το κέικ θα το αναποδογυρίσω. Οπότε πάρτε κέικ, βάλτε από πάνω, εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και λίγο ακόμα εδώ. Και βουάλα. Γυρνάμε τις άκρες. Κλείνουμε. Και κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν όλο. Το μόνο που θέλω να κάνετε τώρα είναι λίγο να πατήσετε. Θέλω να κολλήσουν όλα τα υλικά μεταξύ τους. Ό,τι κενό υπάρχει μέσα θέλω να καλυφθεί. Οπότε ήρθε η ώρα για κατάψυξη. Θέλω να αφήσετε τουλάχιστον, να πω την αλήθεια, σε 4 με 6 ώρες ήταν έτοιμοι, εφόσον η κατάψυξή σας είναι δυνατή. Αλλά εσείς πρέπει να αφήσετε τουλάχιστον 12 ώρες για να είστε σίγουροι ότι έχει παγώσει 100% η τούρτα. Μόλις παγώσει, βγάζουμε, κόβουμε κομμάτι και σας δείχνουμε τι έχουμε φτιάξει. Και ήρθε η ώρα της αποκάλυψης, γιατί φτιάξαμε την πιο υπέροχη τούρτα πραλίνα ever. Κοιτάξτε εδώ. Νομίζω ότι είναι υπερβολή να καλύψουμε την τούρτα με οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσαμε να ρίξουμε σοκολάτα από πάνω, γκανάς, θα μπορούσαμε να βάλουμε έξτρα πραλίνα. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Βάλαμε ένα δίχρωμο κέικ και όλη αυτή η εντύπωση που μας δίνει είναι ότι είναι κάτι φανταστικό και δεν θέλω να το αλλάξω καθόλου. Το μόνο που θα κάνω είναι, καθώς θα το σερβίρω, να ρίξω εκεί πέρα λίγο σοκολάτα. Οπότε χρειάζομαι ένα καλό μαχαίρι και να κόψω ένα καλό κομμάτι. Κοιτάξτε. Είναι παγωμένη, αλλά παρόλο που είναι παγωμένη, βλέπετε ότι κόβεται κομμάτι. Καλό θα ήταν βέβαια εσείς να βάλετε το μαχαίρι σας σε λίγο ζεστό νερό. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη διαδικασία, αλλά και να μην βάλετε. Κόβεται μια χαρά. Ήρθε η στιγμή να βγει η πιο υπέροχη τούρτα πραλίνα του αιώνα. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Στρώσεις από κέικ, φουντούκια, πραλίνα. Υπάρχουν παντού. Κοιτάξτε εδώ. Να κόψω άλλο ένα κομμάτι. Πρώτα απ' όλα, αυτό που σας είπα ότι είναι τεράστια η μερίδα. Μπορείτε να σερβίρετε ένα σκασμό κόσμο με αυτό εδώ. Κοιτάξτε. Φουντούκια παντού, πραλίνα παντού και υπέροχη μους που έχουμε ετοιμάσει. Και μόλις σε 5 λεπτά ήταν έτοιμη αυτή η τούρτα να μπει μέσα στην κατάψυξη. Γιατί να ξοδεύουμε ένα σκασμό λεφτά, να πηγαίνουμε να δίνουμε ένα σκασμό λεφτά πραγματικά για να πάρουμε τούρτες, όταν μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα μόνοι μας. Τώρα, καθώς σας σερβίρετε, από πάνω λίγο να το φτιάξετε σε ντεκόρ, απλά ρίξτε λίγο λευκή σοκολάτα, λίγο σκούρα σοκολάτα ή μπορείτε να ρίξετε κατευθείαν και πραλίνα. Είναι φανταστικό. Και επειδή έχουμε κάνει μια τούρτα πραλίνα, έχουμε βάλει και μπόλικα φουντούκια, θα ρίξω και λίγα φουντούκια εδώ. Εντάξει, παγώσε κατευθείαν η σοκολάτα, νομίζω ότι θα καθίσει πάνω, αλλά έχει παγώσει ήδη. Λίγα φουντουκάκια και βουαλά. Το απόλυτο γλυκό. Και ήρθε η ώρα της μεγάλης δοκιμής. Κοιτάξτε εδώ. Παγωτό, πραλίνα, σε μόλις 5 λεπτά, έτοιμο. Και εδώ. Και δυστυχώς, αυτό το υπέροχο κομμάτι δεν υπάρχει. Πιο έντονη γεύση από πραλίνα σοκολάτας δεν μπορείτε να νιώσετε σε κανένα παγωτό. Οπότε πρέπει να σας αφήσω, να σας πω να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να σας πω ότι σας αγαπώ, να κάνετε comments κάτω από το βίντεο, οπωσδήποτε subscribe, αυτό δεν πιστεύω να το προσπεράσετε. Subscribe, comment, μοιραστείτε τη συνταγή, φτιάξετε τη συνταγή και στείλτε μου φωτογραφίες. Κοιτάξτε εδώ.